σε αυτό το οποίο ήταν αναμενόμενο και το ζητούμενο στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, το αν δηλαδή είναι αρμόδια ή όχι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή να ασκήσει ποινικές διώξεις για τα τρία αδικήματα. Αποφασίστηκε λοιπόν, οι εισηγήσεις ήταν ότι είναι αναρμόδια η συγκεκριμένη Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αρμόδια είναι η τακτική δικαιοσύνη, αστερίσκος προτού περάσουμε στον κύριο Λάπα, έναν άνθρωπο που είναι και στην συγκεκριμένη Επιτροπή Προκαταρκτική αλλά και στην Επιτροπή για την Υγεία. Το συγκεκριμένο, το αστερίσκος είναι ότι έτσι δεν παραγράφονται δύο αδικήματα, αυτά της παθητικής δωροδοκίας και της δωροληψίας. Σε αντίθετη περίπτωση, αν έμεναν στη Βουλή, τότε θα είχαμε παραγραφή των δύο αδικημάτων. Αυτή είναι και η απάντηση, κύριε Λάπα, στο βασικό ερώτημα του πολίτη. Δηλαδή, δύο μήνες εσείς τι κάνατε, την είδατε την υπόθεση για να δηλώσετε αναρμόδη ή στην πραγματικότητα επιστρέφει η υπόθεση πίσω στη δικαιοσύνη για να μην παραγραφούν όλα τα αδικήματα? Ακούστε να δείτε, η αρμοδιότητα είναι κορυφαίο ζήτημα, νομικού βέβαια, αλλά και πολιτικού χαρακτήρα για οποιοδήποτε δικαιοδοτικό όργανο. Και επειδή η εντολή της Ολομέλειας της Βουλής ήταν να εξετάσει και την αρμοδιότητα, επ' αυτού έχουμε αποφανθεί χθες το βράδυ, ήδη είπαμε ότι είμαστε αρμόδιοι και έτσι διασώζεται η δικογραφία από τον κάλαθο της παραγραφής. Αυτό να καταστεί σαφές για οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη. Να παραμείνει η δικογραφία αυτή και να διερευνηθεί στη Βουλή σήμαινε ότι έχουν παραγραφεί όλα τα δικαιώματα κατά τον φερομένο. Δεν το ξέρατε από την πρώτη μέρα. Δεν το ξέρατε, κύριε Λάπα, αυτό. Δεν σας ακούω, μιλάτε όλοι μαζί. Δεν το ξέρατε αυτό. Ορίστε. Δεν το ξέρατε από την πρώτη μέρα, δεν το είχατε αντιληφθεί από την πρώτη μέρα. Γιατί έπρεπε να περάσει τόσο διάστημα? Ότι αν έμενε στη Βουλή θα παραγράφονταν τα αδικήματα, άρα καλύτερα να τα ερευνούσε η δικαιοσύνη. Και τι έπρεπε να κάνουμε, μα εντολείται, όταν έρχεται, ακούστε να δείτε, όταν έρχεται μία δικογραφία από την Εισαγγελία Διαφθοράς στη Βουλή, η Βουλή έχει δύο δρόμους. Ή θα την πετάξει στο αρχείο, στον κάλαθο των αχρήστων, ότι είναι προφανώς αβάσιμη, ή υποχρεωτικά θα συστήσει την. Κύριε Λάπα, αυτό που περιγράφεται είναι ο νόμος περιευθύνησης υπουργών. Έτσι το καλά το λέτε. Απ' την άλλη, όμως, η διαδικασία αυτή στην προανακριτική έχει επικριθεί πάρα πολύ από σύσσωμε την αντιπολίτευση, η οποία αποχώρησε κιόλας. Αυτό ακριβώς έκανε η αντιπολίτευση. Αποχώρησε διότι δεν ήθελε να νομιμοποιήσει την απόφαση μας για αναρμοδιότητα της Βουλής και να ερευνηθούν τα αδικήματα για τα οποία φέρονται ότι τέλεσαν οι 10 εγκαλούμενοι από την τακτική δικαιοσύνη. Εγώ θα ρωτήσω ποιον και ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γκούλφ. Γιατί φοβάται, ποιος και γιατί την τακτική δικαιοσύνη? Όμως, γιατί την πιστεύονται? Λάβα, μισό λεπτό, για να ακουστεί και η άλλη άποψη. Δεν είναι αρμόδια για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Γιατί ο πολιτικός να εξαιρείται και να έχει ειδικό καθεστώς? Σας κατηγορούν ότι η κυβερνητική πλειοψηφία μέσα στην Επιτροπή δεν ενέκρινε να έρθουν να καταθέσουν μάρτυρες οι οποίοι για τους εμπλεκόμενους, φερόμενους εμπλεκόμενους θα είχε νόημα να καταθέσουν. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Δεν αντιλαμβάνεστε το εξής. Εξέταση μαρτύρων σημαίνει συζήτηση στην ουσία. Συζήτηση στην ουσία σημαίνει παραγραφή. Το καταλαβαίνετε. Έχουν περάσει ήδη δύο σύνοδοι για το σύνολο των αδικημάτων. Μόνο η τακτική δικαιοσύνη μπορεί να διερευνήσει την δικογραφία και να διασώσει κάποια αδικήματα. Μάλιστα. Για μένα το ξέπλυμα, να ξέρετε, ούτως ή άλλως πάει στην τακτική. Εκείνο που έχει σημασία για μας είναι να πούμε ώστε να αναρμόδι και να παραπέμψουμε και το αδίκημα της δωροδοκίας δωροληψίας με το εξής απλό επιχείρημα και να μην σας τώρα το χρόνο. Δεν είναι δυνατόν ένας υπουργός ή ένα μέλος της κυβέρνησης που ορκίζεται να εκτελέσει τα υπουργικά του καθήκοντα και μέσα στα υπουργικά του καθήκοντα είναι να τα παίρνει. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Κύριε Λάπα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Εγώ έχω επιστρέψει ήδη πίσω, δεν είχα λόγο να κάνω μόρφωση. Και εγώ μισό λεπτό θα το κάνω εγώ.